Λένε για την Άουσα ότι είναι μια μικρή βουργουνδία για την Ελλάδα και αυτό νομίζω μπορούμε να το εξηγήσουμε αν σκεφτούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία εδαφών. Στο νότιο κομμάτι υπάρχουν αρκετά ελαφριά εδάφη όπως είναι ο Σχιστόλιθος, στο βόρειο κομμάτι της Νάουσας αρκετά πιο βαριά εδάφη όπως είναι ο Πυλός και έτσι οι ιδιομορφίες προσδιορίζονται πιο πολύ μεταξύ αμπελοτοπιών παρά ζωνών. Και οι γεύσεις διαφέρουν, έτσι στα πιο ελαφριά εδάφη έχουμε νάουσες πιο ανθικές και φρουτώδεις, ενώ πιο δυνατά αρώματα στις νάουσες από τα βαριά εδάφη. Τώρα, το δυνατό χαρτί της Νάουσας είναι η ποικιλία της και αυτή είναι το ξινόμαυρο. Είναι μια συναρπαστική ποικιλία, λίγο δύσκολη για τον αμπελουργό, πρέπει πραγματικά να το παλέψει και να αφιερώσει χρόνο στο αμπέλι, αλλά με ένα αρωματικό δυναμικό που είναι σκέτος δυναμίτης. Ιδιαίτερα δε, όταν οι νάουσες παλαιώνουν, βγάζουν ένα σύνθετο αρωματικό χαρακτήρα και αρώματα γίνα και τρούφας μανιτάρι, όχι τρούφας σοκολάτα, τα οποία τα δίνουν πολύ μεγάλα τερουάρ.